Σου λένε λοιπόν άνθρωποι σε πλησιάζουν. Ότι να, και εγώ έχω τη δική σου ζωή που πηγαίνω, ας πούμε, πολλές φορές για δουλειά και έρχονται στα καμαρίνια για αυτόγραφα συνήθως. Έχω και εγώ τη δική σου ζωή και περνάω και εγώ άσχημα και με χτυπάνε και με κάνουν και αυτό και με μείνουν νηστικοί. Και τη στιγμή, επειδή τα έχω ζήσει, σπαράζω. Κλείνοντας λοιπόν, η συμβουλή σου είναι. Να σηκωθείς να φύγεις, λέω. Αμέσως, πού να πάω, κορίτσι μου, να φύγεις, βρε. Γιατί όταν η άλλη είναι 60 και ξέρω εγώ. Το σκέφτεται ότι τώρα πού να πάω, πού να πιάσω δουλειά, ποιος θα με πάρει. Θα κάτσω εγώ για να πιάσω το φαΐ, να με βαράει, να με σακατέψει. Εγώ ήμουν τυχερή λιγάκι. Πώς δεν είμαι σακατεμένη. Θα μπορούσες να έχεις φτάσει εκεί, Βεβαίως. Λοιπόν, δεν θέλει πολύ. Υπάρχουν και περιστατικά γυναικών που έχουν πεθάνει από κακοποίηση. Βεβαίως έχουν πεθάνει. Εγώ ένα Πάσχα πέρασα, έβγαλε μία κρεμάστρα από αυτές που κρεμάνε τα παλτά, μια χοντρή. Και να σου πω, το περισσότερο ξύλο που έχω φάει, ρε παιδί μου, είναι ότι δεν ήξερα μετά γιατί έφαγα ξύλο, τι έκανα, για ποιο λόγο. Επειδή ήρθε μεθυσμένος, επειδή ήρθε ταραγμένος, επειδή τον πήραξε αυτός, επειδή τον πήραξε εκείνος, πρέπει να ξεσπάσει κάπου. Αμορφωσιά μεγάλη. Τι είναι υποανάπτυκτοι και... άνθρωποι, ναι. Και με έκανε μαύρη με την κρεμάτρα εκείνη. Δηλαδή, αν μου δίνε κάπου σε ένα σημείο, ας πούμε, δεν θα έμενε και εγώ στον τόπο. Είναι αλήτες αυτοί, αληταράδες είναι. Δεν φτιάχνουν ποτέ. Μην περιμένει η γυναίκα ότι δεν θα φτιάξει αυτός ποτέ. Σήκωσε χέρι, μία, δύο.